Μετά το Βερολίνο και την Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες αδειάζουν τον Ταγί Περντογάν μετά τους λιονταρισμούς του στην Αθήνα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euractiv, αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζει πως οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες οφείλουν να σέβονται το διεθνές δίκαιο. Περίοπτη θέση κατήχαν στον τουρκικό τύπο οι προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου. Με τη Σαμπάχ να μιλά για μάθημα ανθρωπιάς και ιστορίας από τον Ερντογάν. Ενώ η Μιλιέτ κάνει λόγο για θέμα Λοζάνης. Με τα διεθνή δημοσιεύματα καταπιάνεται η Αξάμ που γράφει πως ο Έλληνας πρόεδρος Προκόπης Παυλόπουλος ήταν εμφανές ότι σοκαρίστηκε. Το πρακτορείο ΙΧΑ αναφέρει. Ο Ερντογάν έφερε σε αμηχανία τον ομόλογό του με τη Λοζάνη. Ενώ το δίκτυο TGRT σημειώνει μάθημα Λοζάνης του Προέδρου Ερντογάν προς Τσίπρα. Even though they stood shoulder to shoulder, it wasn't long before problems emerged. Almost a century after they last fought a war, there are still many unresolved differences. And despite some will on both sides, there's still a long way to go. Στην αρχή προκάλεσε και μετά αναθεώρησε, γράφει το γερμανικό Spiegel για τον Τούρκο πρόεδρο. Ο Ερντογάν προκαλεί και μετά υποχωρεί, λέει στον τίτλο της η Süddeutsche Zeitung. Ενώ η γαλλική Φιγκαρό αναφέρει πως ο Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους. He and Greek President Prokopis Pavlopoulos traded poignant remarks. It highlighted other divisive topics which have been a source of tension for decades. Έτοιμος για αντιπαράθεση, ο Ερντογάν ξαφνιάζει τους Έλληνες οικοδεσπότες, τονίζει ο Guardian. Ενώ η Washington Post σημειώνει πως η επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα ξεκίνησε σε κλίμα έντασης.